Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τη πυροσβεστική, η καταστροφική φωτιά στην Εύα είναι τελικώ έργο εμπριστών. Ο Μαρίνο Αλιφέρη είναι μαζί μα και έχει Μαρίνο αποκλειστικέ πληροφορίε. Στέλλα, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, η καταστροφική πυρκαγιά στην κεντρική Εύα, πέρα από τι δυνάμει πυρόσβεση που πήγαν σε περιοχή, πήγε και ειδικό κλιμάκιο τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματο. Όλε οι πληροφορίε που είχαν από την αρχή οι πυροσβέστε οδηγούσαν στο ενδεχόμενο για εμπρισμό. Όμω πλέον υπάρχουν συγκεκριμένε ενδείξει και πληροφορίε ότι. Ανθρώπινο χέρι έβαλε την πυρκαλιά, τη μεγάλη πυρκαγιά τα ξημερώματα τη Τρίτη, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο πύρινο μέτωπο που έχει κάψει δεκάδε χιλιάδε στρέμματα. Έχουν βρεθεί δηλαδή, Μαρίνο, υπάρχουν ευρήματα. Δεν υπάρχουν ευρήματα. Θα σου εξηγήσω ότι όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με πληροφορίε, με ασφαλεί πληροφορίε από την πυροσβεστική υπηρεσία, λίγα λεπτά μετά τι τρει τα ξημερώματα τη Τρίτη. Ένα άτομο μπορεί και δύο, το οποίο κινούνταν με όχημα ανάμεσα στο χωριό, ε, ανάμεσα στο χωριό Σταυρός και Μακριμάλι στην κεντρική έβια στις 3 και 15 πρώτα λεπτά, σταμάτησε επί του επαρχιακού δρόμου, αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο και κινήθηκε περίπου 50 μέτρα μέσα στο δάσος. Εκεί έβαλε την πρώτη πυρκαγιά, 3 και 15. Δεν σταμάτησε όμω εκεί. Επέστρεψε ξανά στο αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στην επαρχιακή οδό. Επιβιβάστηκε μέσα σε αυτό και συνέχισε για περίπου 100 μέτρα τη διαδρομή του. Σταμάτησε εκ νέου, περπάτησε ξανά 50 μέτρα μέσα στο δάσο, έβαλε την δεύτερη αιστεία. Δεν σταμάτησε όμω εκεί το καταστροφικό του έργο. Γιατί ξαναεπέστρεψε στο αυτοκίνητο, προχώρησε 100 μέτρα, σταμάτησε με τον ίδιο τρόπο, περπάτησε 50 μέτρα και έβαλε την τρίτη και τελευταία περκαγιά. Από εκεί εξαφανίζεται στην περιοχή ο εμπριστή ή οι εμπριστέ με τι αρχέ πλέον να το αναζητούν. Με ρώτησε αν βρέθηκαν κάποια ευρήματα. Από την έρευνα που έχουν κάνει στα σημεία όπου μπήκαν οι πυρκαγιέ από το χέρι του εμπριστή, δεν έχουν βρεθεί ευρήματα. Δεν έχει βρεθεί δηλαδή κάποιο γκαζάκι, δεν έχει βρεθεί κάποιο μπουκάλι το οποίο μπορεί μέσα να έχει έφλεκτο υλικό. Και θεωρούν λοιπόν από την πυροσβεστική ότι αυτό που έβαλε την πυρκαγιά την έβαλε είτε με αναπτήρα, είτε με σπίρτα, είτε με κάποιο στουπί για να μην αφήσει ίχνη. Συνεχίζουν όμω την έρευνα, μήπω βρεθεί κάποιο αντικείμενο που θα του βοηθήσει. Άρα, Μαρίνο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε με ποια στοιχεία θα μπορέσουν οι αρχές να συλλέξουν και από μαρτυρίες που θα ακολουθήσουν τα επόμενα 24 ώρα. Μήπως μπορέσουν να οδηγηθούν σε ακόμα πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Πολύ σημαντικό όσοι βρίσκονταν σε περιοχή έξω από τα σπίτια τους μετά τις 3 μέχρι τις 4. Ανάμεσα στα χωριά Μακρυμάλι και Σταυρός στην Κεντρική Εύβοια και είδαν κάποιο αυτοκίνητο είτε κάποια μοτοσικλέτα κινητοποιημένη στον επαρχιακό δρόμο, χωρί να υπάρχει λόγο, χωρί να είδαν κάποιο άτομο, αν έχουν συγκρατήσει οποιοδήποτε στοιχείο, χρώμα, τύπο αυτοκινήτου, ε, μοντέλο, να επικοινωνήσουν με την πυροσβεστική είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε ξεκάθαρα για εμπρισμό, μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία έθεσε σε κίνδυνο τέσσερα χωριά και ενώθηκαν τέσσερα χωριά, έφτασαν στι αυλέ των σπιτιών. Μάλιστα. Έχει καταστραφεί μεγάλο πευκοδάσο, παρθένο πευκοδάσο και είναι ξεκάθαρα εμπρισμό η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον Μαρινό Αλιφέρ για τι αποκλειστικέ πληροφορίε.